τα προϊόντα τα οποία θα περιλαμβάνει η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση που θα έχει έδρα τη Βέρεια είναι όλα τα πυρηνόκαρπα, που σημαίνει κεράσι, βερίκοκο, δαμάσκινο, ροδάκινο, νεκταρίνι. Θα είναι όλα τα γιγαρτόκαρπα που είναι μήλο και ακλάδι και θα είναι και τα ακτινίδια. Επίσης θα συμπεριλάβουμε και τα ρόδια. Καλύπτει όλη την ημαθία. Δηλαδή, καλύπτει όλα τα προϊόντα φρούτο που παράγει κυρίως η Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχουμε συμπεριλάβει τα εσπεριδοειδή, διότι ο βορολαϊκός χώρος δεν παράγει αυτά τα προϊόντα σε φρούτο. Επομένως λοιπόν εδώ θα γίνει ένα εθνικό στρατηγείο για τα θέματα των φρούτων, των ελληνικών φρούτων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η έδρα μας θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τα παλιά γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βερίας, στο Μακροχώρι. Έχει επαρκέστατους χώρους, είμαστε στη διαπραγμάτευση με τους εκαθαριστές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εκπιστώσουμε εκείνα τα γραφεία για να κάνουμε το στρατηγείο και να το στελεχώσουμε. Το πρώτο διάστημα θα χρηματοδοτηθεί από την κοινοπραξία των ομάδων παραγωγών που έχουμε αυτή τη στιγμή συστήσει σαν νομός συμμαθίας και στη συνέχεια προβλέπονται και άλλου είδους δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από κοινοτικούς προϋπολογισμούς ή ακόμη και από προγράμματα τα οποία θα υλοποιήσουμε. Τι δραστηριότητες έχει, καταρχήν από ποιους αποτελείται? Όπως είπε και ο κύριος Καμπίδης, εκπροσωπούνται από τις οργανώσεις παραγωγών, συμμετέχουν οι οργανώσεις παραγωγών, αλλά από εκεί και πέρα εμείς θα δώσουμε τη δυνατότητα και σε κάθε μη οργανωμένο, αναγνωρισμένο ως οργάνωση παραγωγών, να συμμετέχει ως συνδεδεμένο μέλος της διεπαγγελματικής, ώστε να έχει και την πληροφόρηση που χρειάζεται, να συμμετέχει στις διαδικασίες και από εκεί και πέρα και μέσω της διεπαγγελματικής να περνάει τις θέσεις του και τις απόψεις του προς τα... Δηλαδή από μικρούς συνεταιρισμούς είναι. Από μικρούς συνεταιρισμούς. Ή και μεγάλους συνεταιρισμούς οι οποίοι δεν ακολούθησαν τη διαδικασία της αναγνώρισης. Το 50% των ψήφων της Εθνικής Διεπαγγελματικής, γιατί θα είναι δημοκρατικά δομημένη, θα είναι από οργανώσεις παραγωγών και το υπόλοιπο 50% θα είναι από τους παρεμφερείς κλάδους, τους υποστηρικτικούς κλάδους, όπως είναι η κονσερβοποίηση, όπως είναι οι ιδιώτες εξαγωγής, τα υλικά συσκευασίας, οι μεταφορικές εταιρείες και κάθε ένας ο οποίος συμμετέχει στην διαδικασία της παραγωγής και της εμπορίας. Δηλαδή θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό τραπέζι διαλόγου και συζήτησης και έβρεσης λύσεων και κατευθύνσεων και στρατηγικής, ούτως ώστε από κοινού ακόμη και οι φυτοριούχοι, έτσι, που εκεί γίνεται, πούμε, δεν υπάρχει συντονισμός. Το τι πρέπει να καλλιεργηθεί στην περιοχή μας, ποια δεντρίλια πρέπει να αναπτυχθούν και φυσικά όλα αυτά οργανωμένα. Μέσα από αυτό το εργαλείο, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, παράλληλα θα εκπροσωπούμαστε εκτός από τα εθνικά όργανα και στα κοινοτικά όργανα και στα διεθνή όργανα. Διότι σήμερα, κακώς, η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε κανένα κοινοτικό όργανο κατ' ουσίαν, διότι και η Πασαγιές έχει οικονομικά προβλήματα και η συμμετοχή της στην COPACO-10 είναι προβληματική. Και στον τομέα των φρούτων δεν έχουμε απολύτως μα απολύτως καμία εκπροσώπηση. Βρίσκονται οι Ιταλοί με τους Γάλλους και τους Ισπανούς και εμείς είμαστε, όχι μακράν, δεν είμαστε καθόλου. Αποφασίζουν λοιπόν άλλοι για λογαριασμό μας. Και φυσικά αποφασίζουν σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα και όχι σύμφωνα με τα δικά μας. Τι προβλέπεται να κάνει αυτή η διεπαγγελματική? Αυτό που δεν προβλέπεται είναι να καθορίζει τιμές. Αυτό απαγορεύεται. Τιμές καθορίζουν οι οργανώσεις, τις διαπραγματεύσεις τους απευθείας με τους εμπόρους ή με τους μεταποιητές ή με οποιουσδήποτε άλλους. Όμως, όταν δημιουργείς ένα τραπέζι συζήτησης, μέσα από αυτό το τραπέζι προκύπτει και μία άλλη φιλοσοφία διαπραγμάτευσης, έτσι, την οποία ακολουθούν κατά μόνας, όχι όμως μέσα στις δράσεις τις επίσημες της διεπαγγελματικής. Αυτό λοιπόν το οποίο προβλέπει ο οργανισμός είναι να κάνει καταρχήν μια πρόβλεψη του δυναμικού παραγωγής και καταγραφή των τιμών αγοράς. Σήμερα, ξέρει κανένας από εσάς πόσες χιλιάδες στρέμματα, ροδάκινα, νεκταρίνια και συμπύρινα καλλιεργούνται? Όχι. Πρόσφατα, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, του κ. Αποστόλου, συστήθηκε μια ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχει ο κ. Καμπίδης και εγώ, η οποία
Το πρώτο πράγμα που ζήτησε είναι στοιχεία, παιδιά. Τι καλλιεργούμε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο στα δικά μας προϊόντα. Και για πρώτη φορά είχαμε αυτά τα δεδομένα. Και ξέρουμε αναλυτικά σε κάθε νομό πόσα στρέμματα καλλιεργούνται σε τραπέζια, σε νεκταρίνια και σε συμπύρινα. Έχουμε από πέρσι τις ποικιλίες των συμπυρίνων. Φέτος κάναμε μια προσπάθεια το ώστε το 80% των επιτραπεζιών και των νεκταρινιών να έχουν δηλωθεί και οι ποικιλίες. Έτσι λοιπόν έχεις μια εικόνα του στρατού. Αν δεν έχεις εικόνα του τι στρατό διαθέτεις, πώς θα πας να πολεμήσεις. Δεύτερο, να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορες έρευνες αγοράς. Δεν ξέρουμε καταρχήν και δεν έχουμε την πληροφόρηση ό,τι ακούμε. Η Ισπανία έπαθε ζημία. Η Ισπανία δεν έπαθε ζημία. Η Ιταλία έχει υπερπαραγωγή. Η Ιταλία δεν έχει υπερπαραγωγή. Δεν το ξέρουμε. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να είσαι συνδεδεμένος σαν οργάνωση με τις αντίστοιχες ισπανικές και ιταλικές οργανώσεις. Να κάνεις και μια επίσκεψη πρώτης έναρξης παραγωγής, να έχεις μια προσωπική άποψη ή να έχεις και ένα μηχανισμό πληροφόρησης. Άρα λοιπόν θέματα αγοράς. Και μετά αρχίζει, λέει, συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά. Συντονίζεις επομένως, έχεις την πληροφόρηση, περνάς την πληροφόρηση αυτή στους παραγωγικούς φορείς και στους εμπορικούς και παράλληλα γνωρίζουν και οι εμπορικοί φορείς ότι εσύ έχεις γνώση του επίπεδου της αγοράς των ανταγωνιστών μας. Επομένως δεν μπορούν να σκοτώνουν το προϊόν χωρίς λόγο, έτσι. Κάνεις λοιπόν μια οργανωμένη δόμηση όλων των δραστηριοτήτων σου. Μετά, ανάπτυξη ερευνών, βελτίωση γνώσεων, συγκέντρωση πληροφοριών για τον προσανατολισμό της παραγωγής σε προϊόντα. Λέμε προσανατολισμός παραγωγής, είπα προηγουμένως για τους φυτοριούχους. Ο κάθε φυτοριούχος προσπαθεί να πάρει κάποιες ποικιλίες, να αγοράσει κάποια δικαιώματα ή να δανειστεί εντός εισαγωγικών κάποιες ποικιλίες, ανεφαδίας και να τα προωθήσει. Χωρίς να έχουμε πιστοποιήσεις αυτών των φυτών τα οποία πέφτουν στην αγορά και χωρίς να ξέρουμε κατά πόσο είναι εγκληματισμένα στην ελληνική πραγματικότητα ή κατά πόσο είναι ιωμένα ή δεν είναι ιωμένα, δηλαδή φυτεύουμε ασθενή φυτά. Όλα αυτά επιβαρύνουν το κόστος καλλιέργειας. Επίσης, στο θέμα των υπολείπων δραστηριοτήτων, πέρσι για πρώτη φορά κάναμε μια άτυπη διεπαγγελματική συμφωνία οι οργανώσεις παραγωγών με τους μεταφορείς. Μέχρι πριν από πέρσι σκοτωνόμασταν με τους μεταφορείς, γιατί δεν επέτρεπαν να δίνονται πρόσθετες άδειες και πράσινες κάρτες για μεταφορικά μέσα ανατολικών χωρών. Πέρσι, μετά από συζήτηση και απανωτές συσκέψεις και διάλογο, με την συνένεση των μεταφορέων, δόθηκαν πρόσθετες πάνω από 500 κάρτες στο επιμελητήριο Ημαθίας να τις διαχειρίζεται, με την κοινή επίβλεψη τη δική μας και των μεταφορέων, για να εξασφαλίσουμε το μεταφορικό με ευκολία για τις οργανώσεις παραγωγών και τους εμπόρους. Πάμε παρακάτω. Πληρέστερη αξιοποίηση του δυναμικού των προϊόντων μεταξύ άλλων και σε επίπεδο αγορών διάθεσης και ανάπτυξη πρωτοβουλειών ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Υπάρχουν και είναι γεγονός αυτό μέσα από τα ερευνητικά κέντρα, το Ισραήλ, νέα προϊόντα, νέα φρούτα που δεν είναι μεταλλαγμένα αλλά είναι αποτέλεσματα διασταυρώσεων, τα οποία χρησιμοποιούν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, τα καλλιεργούν, αγοράζουν δικαιώματα και μπαίνουν στην αγορά με αυτά τα καινοτόμα προϊόντα. Και φυσικά κρατά την αγορά για λογαριασμό τους. Έτσι. Εμείς έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Τέλος Μαΐου είχε οργανωθεί και οργανώνεται κάθε χρόνο στο Τελ Αβίβ μία έκθεση αγροτικής τεχνολογίας. Θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε και να παριστάμεθα και να ενημερωνόμαστε το τι εξελίσσεται τελείως πρωτοποριακό με τα ξένα ερευνητικά κέντρα. Το Πανεπιστήμιο Ντέιβις της Καλιφόρνια που έχει σχέση με τα ροδάκινα. Έτσι, της Τζόρτζια που έχει μετεπιτραπέζια ροδάκια. Λοιπόν, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Είμαστε ξεκομμένοι. Τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς, ουδέποτε αξιοποιήσαμε σωστά πλην των επιδοτήσεων, που και εκεί υπάρχουν οι γνωστές επιφυλάξεις, κατά πόσο αξιοποιήθηκαν σωστά, καθόλου τις δυνατότητες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για τη βελτίωση ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας. Και κατά περίπτωση μεταποίησης και εμπορίας. Ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για τη διατήρηση, προάσπιση και προστασία της βιολογικής γεωργίας, καθώς και των ονομασιών προέλευσης, των σημάτων ποιότητας και των γεωγραφικών ενδείξεων. Ένα ΠΟΠ έχουμε της Νάουσας, ροδάκινο Νάουσας, που και αυτό δεν είναι σωστά ανεπτυγμένο και στην έκταση που πρέπει. Είναι για 5-6 χιλιάδες, 7 χιλιάδες τόνους μονάχα με βάση ποικιλίες και όλα τα άλλα τα προϊόντα μας, ενώ
είναι επώνυμα μια συγκεκριμένη περιοχή που παράγονται, δεν είναι ΠΟΠ και δεν είναι πιστοποιημένα για κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, ενθάρρυνση τη υγιεινή και υπεύθυνη κατανάλωση των προϊόντων που διατίθεται στην εσωτερική αγορά και ενημέρωση σχετικέ βλάβε που, που συνδέονται με επικίνδυνε συνείδησει κατανάλωση. Το ξέρετε ότι ο Έλληνα καταναλωτή πιστεύει ότι η ελληνική κομπόστα ροδακίνου έχει συντηρητικά μέσα. Όσε φορέ συζητήσαμε στι εκθέσει που είχαν γίνει στην Ελλάδα, είτε Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, ο καταναλωτή έχει την αίσθηση ότι η κονσέρβα έχει συντηρητικά μέσα. Ενώ δεν περιέχει καθόλου συντηρητικά. Κανένας δεν το ξέρει. Ποτέ δεν έγινε μία καμπάνια για να διαφημιστεί και να προωθεί αυτό το προϊόν. Τα ζάχαρα τα οποία υπάρχουν στην κομπόστα είναι μόνο 65 θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Τρως μία σοκολάτα και έχει 500 θερμίδες. Ένα φακελάκι, ένα αυτό με πατατάκια έχει 500 θερμίδες. Έτσι, στα 100 γραμμάρια. Και εδώ έχει μόνο 65. Ο κόσμος νομίζει, επειδή έχει ζάχαρη, ότι οι θερμίδες είναι στα ύψη. Αυτά λοιπόν είναι δυνατότητες και πολλές άλλες που δίνονται μέσα από μια οργάνωση και μια οργανωμένη δράση, και πάνω απ' όλα στόχος μας με τον κύριο Χαμπίδη είναι ο εξής. Κανένας αγρότης έξω από τις ομάδες παραγωγών, έξω από τις οργανώσεις. Γιατί? Διότι θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει μια επιδότηση που είναι για τους παραγωγούς οι οποίοι είναι οργανωμένοι μέσα στις οργανώσεις, ένα 4,1%, δηλαδή με βάση τις πωλήσεις. Αυτά λοιπόν είναι προγράμματα που, εφόσον εσύ είσαι αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, μπορείς να κάνεις φυτεύσεις δεντρελίων με επιδότηση κατά 60%, να βάλεις συστήματα σταγόνες με επιδότηση κατά 60%, να κάνεις ένα κάρο δράσεις που αφορούν κυρίως τον πρωτογενή τομέα και να είναι επιδοτούμενα μέσα από τα κοινοτικά προγράμματα. Η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη απορρόφηση σε αυτού του είδους τα κονδύλια, διότι δεν είναι διαφημισμένη, δεν είναι προπαγανδισμένη η ένταξη μέσα στις οργανώσεις παραγωγών. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Σιγά σιγά αυτό να το περάσουμε. Όταν η Ολλανδία, όταν οι άλλες χώρες έχουν πάνω από 60% κατά μέσο όρο ένταξη στις οργανώσεις παραγωγών και κάνουν χρήση αυτών των επενδυτικών κονδυλίων, εμείς είμαστε ανόητοι που δεν τα χρησιμοποιούμε και επιτέλους οργανωμένα δεν κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Και όχι μόνο εδώ, έτσι. Σε πολλά επίπεδα λοιπόν η οργανωμένη δράση συμβάλλει. Γι' αυτό λοιπόν επιτέλους πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε συντεταγμένα και δομημένα. Και δεν σας κρύβω, όπως το ανέφερα και σε μια εκδήλωση πριν από 15 μέρες, ότι είμαστε σε διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα Πειραιώς και περιμένουμε να τελειώσει το θέμα της εθνικής διαπραγμάτευσης για να μπούμε σε αυτό που λέγεται μεγάλη εμπορική εταιρεία και με τη συμμετοχή του τραπεζικού τομέα, για να βγαίνουμε στις αγορές στόχους οργανωμένα με μεγάλη ποσότητα προϊόντων και με ποικιλία προϊόντων και με τη δυνατότητα χρηματοδότησης, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους ανταγωνιστές μας, τους Ισπανούς και τους Ιταλούς. Να επικεντρωθώ σε ορισμένα βασικά σημεία και στόχους που έχει αυτή η οργάνωση, που βέβαια περιλαμβάνουν και όλα αυτά που είπε ο κ. Γιαννακάκης. Οι βασικοί στόχοι πρέπει να πούμε είναι τρεις. Ο πρώτος είναι να στηριχθεί το εισόδημα των παραγωγών. Γιατί η προϋπόθεση για να συνεχίσουμε να παράγουμε είναι ότι ο παραγωγός πρέπει να έχει ένα εισόδημα. Και σε αυτά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, υπάρχουν κίνδυνοι. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια δυναμική επέκταση του ακτινίδιου σε βάρος του συμπύρινου. Δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, με αυτές τις τιμές που παίρνει ο παραγωγός για το συμπύρινο, φοβάμαι ότι θα χάσουμε ή θα μειωθεί σημαντικά η κομπόστα, η κονσέρβα. Η οποία κονσέρβα είναι μια σημαντική δραστηριότητα, έχει πολλαπλάσια ωφέλη σε σχέση με το επιτραπέζιο, γιατί υπάρχουν τα κονσερβοποιία, όλα αυτά κτλ. Άρα, σε αυτή την κατεύθυνση, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία και με τους κονσερβοποιούς, ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ένα εισόδημα στον παραγωγό που να καλύπτει τα έξοδά του και την αμοιβή του σε εργασία για να συνεχίσει να παράγει. Αυτό είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας της επαγγελματικής. Ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να καταλήγουν σε μια συμφωνία εποφελή για όλα τα μέρη. Και βέβαια και για το κεντρικό, την εθνική οικονομία. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι ότι πρέπει μέσα από αυτό το φορέα να διασφαλίζει και τουλάχιστον βασικές προϋποθέσεις που έχουν σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, όπως και με τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Αυτό έχει δύο επιπτώσεις. Πέρα από την ουσία, ότι πρέπει να καλλιεργούμε τρόπο να μην δηλητηριάζουμε τον κόσμο ή να μην καταστρέφουμε το περιβάλλον, έχει και μια οικονομική σημασία, με την έννοια ότι αν στη διεθνή αγορά δημιουργηθεί μια κατάσταση, τα ζήσαμε, τρελές αγελάδες κτλ. Κτλ. Αυτό είναι ένα αρνητικό παράδοσο. Ευτυχώς, και σε αυτό πάμε αρκετά καλά μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, παράγουμε τα πιο υγιεινά τρόφιμα τα οποία υπάρχουν. Δεν το έχουμε στηρίξει όμως, δεν το έχουμε προωθήσει στην παγκόσμια αγορά αυτό το θέμα. Και ένας τρίτος παράγοντας, πολύ βασικός, είναι με αυτές τις μορφές, και θα πω και με το άλλο που είπε ο κύριος, περιορίζεται πολύ, δεν εξαλείφεται, περιορίζεται πολύ το μαύρο χρήμα στις συναλλαγές. Αυτό έχει σχέση και με μια την προηγούμενη επιτροπή που, που είπε διάμεσης, ναι, του, ο κύριος Γιαννακάκης, που έγινε για τα στέκια παραλαβής, όπου υπήρχε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Αυτή η επιτροπή του Υπουργείου που συμμετείχαμε συνεδρίες τρεις φορές, κατέληξε και έδωσε πρόταση στον Υπουργό, περιμένουμε να βγάλει το νομοπαρασκευαστικό τμήμα, λίγο την ελέγχη, μια νομοθεσία όπου να παίρνει ένας έλεγχος. Να μην γίνεται αυτό το οποίο γίνεται, δηλαδή να υπάρχουν ανεξέλεγκτα παντού, ο καθένας να μαζεύει, να συγκεντρώνει και βάζει τις προϋποθέσεις εκείνες να περιοριστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και γιατί χτυπάει το μαύρο χρήμα και γιατί δημιουργεί συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Δηλαδή, ένας που έχει τις προϋποθέσεις έχει ένα κοστολόγιο πολλαπλάσιο. Και ο άλλος πάει, βγαίνει, στείνει ένα στέκι κάτω από ένα πλατάνι ή από αυτό, ή σε ένα βενζινάδικο και μαζεύει και πουλάει και χαρτιά δεν κόβει και τιμολόγια δεν κόβει κτλ. Κτλ, κτλ. Άρα έχει πολύ σημασία, και πέρυσι είχαμε και το φαινόμενο Βούλγαροι να φορτώνουν στην Πέλα. Είναι εδώ και ένας φίλος από μία ομάδα, από τις δύο ομάδες που είναι στην Πέλα, να φορτώνουν μέσα από τα χωράφια. Χωρίς χαρτιά, χωρίς τιμολόγια, χωρίς τίποτα. Τούρκος, φέτος, άρα είναι πολύ σημαντικό να πει μία τάξη και στο χτύπημα του μαύρου χρήματος. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα σημεία. Τώρα, είναι η αρχή. Επίσης, βασικός στόχος που τα περιλαμβάνουν αυτά είναι ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο συμμετοχής των παραγωγών και της διακίνησης των προϊόντων μέσα από τις ομάδες παραγωγών και τους συνεταιρισμούς. Ετοιμάζει τώρα το Υπουργείο και περιμένουμε σύντομα να μας δώσει σε διαβούλευση και το νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς. Όπου και εκεί πάει να αποκατασταθεί μια κατάσταση, να μπουν κάποια κριτήρια τα οποία να λειτουργήσουν ουσιαστικά. Παράλληλα, σας φέρω ένα παράδειγμα. Λύθηκε το θέμα που βασάνιζε την περιοχή μας και όχι μόνο με τους μετακλητούς εργάτες. Λύθηκε όμως μια καθυστέρηση με μεγάλη απώλεια, γιατί όλη η διαδικασία ήθελε μια προετοιμασία, μια προεργασία. Λύθηκε. Αν υπήρχε αυτός ο φορέας, θα του είχε λύσει από πριν. Τώρα λύθηκε χάρη τις προσπάθειες κάποιων φορέων ή κάποιων προσώπων μεμονωμένων. Αυτό είχε άλλες επιπτώσεις, τεράστιες. Ότι αυτοί φορολογούνται φέτος οι αγρότες, δεν μπορούν να περάσουν στα έξοδά τους τα μεροκάματα που πληρώσαν πέρυσι τους μετακλητούς. Ότι έχασε ο ΟΓΑ εισφορές. Ότι έχασε η εφορία από τις φορολογικές δηλώσεις κτλ. Λύθηκε και αυτό, μπαίνει μια τάξη. Δηλαδή πιστεύουμε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση και η προσπάθεια συνολικά να πάμε σε ένα νέο σχεδιασμό με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων όμως. Ένα σχεδιασμό, ένας υπουργός ή ένας σύμβουλος του υπουργού από πάνω βγάζει μία οδηγία, μία διεκτήβα. Πολλή συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους και πιστεύω μπορούμε να καταλήξουμε σε μία τέτοια συμφωνία πώς θα πάει παραπέρα.